για να τρέξει. Μικρά παιδιά, μεγάλη σε ηλικία, ο πρωθυπουργός της χώρας, όλοι βρίσκονται εδώ για να συμμετάσχουν σε αυτόν τον αγώνα ήθους, ανθρωπιάς, πολιτισμού και όλων όσων μπορεί να συνδυάσει αθλητική άμυλα. Σε ευχαριστούμε πολύ για την ώρα, Μιχάλη μου. Θα επανέλθουμε και αργότερα σε σένα. Πρέπει να πάμε σε ένα απαραίτητο διαφημιστικό διάλειμμα. 45 λεπτά μετά από τις 9, βλέπετε Sky. Υπομονή, σε λίγο η συνέχεια του μεγάλου αγώνα. Βλέπετε Sky, παρακολουθούμε όλοι μαζί τον 28ο κλασικό μαραθώνιο της Αθήνας, ο οποίος είναι σε εξέλιξη. Στην οθόνη σας αριστερά πάνω βλέπετε τους πρωτοπόρους δρομής. Σε λίγο θα πάμε στο Καλλιμάρμαρο. Πρέπει να έχουμε σε λίγο, νομίζω τώρα, τερματισμού σιγά-σιγά, τουλάχιστον στα 5.000 μέτρα. Λίγο πιο μετά θα έχουμε τους δρομείς των 10.000 μέτρων. Εδώ εμείς βλέπουμε πάντα πλάνα από τους Αφρικανούς οι οποίοι οδηγούν την κούρσα. Και ο χάρτης κάτω δεξιά, η γραφική απεικόνηση με το GPS δείχνει ακριβώς το σημείο που βρίσκονται οι πρώτοι αθλητές. Πάρα πολύ ωραία πλάνα. Κατευθύνονται σιγά-σιγά προς την Παλίνη. Πέρασαν ήδη εδώ και κάνα 20 λεπτό τη νέα μάκρη. Ήταν τα πρώτα 10.000 μέτρα, ήταν το πρώτο σημείο ανεφοδιασμού, όπως συνηθίζουμε να λέμε στους αγώνες μεγάλων αποστάσεων, εκεί όπου δηλαδή οι αθλητές μπορούν να πιουν νερό, να δροσιστούν, να πάρουν νέες δυνάμεις και να συνεχίσουν την υπερπροσπάθειά τους. Δεξιά έχουμε και κάποια πλάνα από το κέντρο της Αθήνας. Πάμε να συναντήσουμε τώρα στο Καλλιμάρμαρο την Πόπη Τσαπανίδου. Καλημέρα σου, Πόπη. Καλημέρα στο στούντιο, καλημέρα σε όλους σας, καλημέρα σε όλη την Ελλάδα και συγχαρητήρια σε όσους πήραν μέρος σε αυτό το δρόμο. Στο δρόμο των 5.000 χιλιόμετρων, των 5.000 μέτρων, των 10.000 μέτρων και βεβαίως το μαραθώνιο, 25 αιώνες από την γέννησή του. Πρέπει να έρθω λίγο πιο μέσα. Να σας πω καταρχάς ότι έχουμε τερματισμούς. Τερμάτισε ένας νεαρός από τυχείο πρώτος πριν από λίγα λεπτά στα 5 χιλιόμετρα. Στα 5 χιλιόμετρα, ενώ ένας δεύτερος νεαρός, συγκράτησα το όνομα του δεύτερου, δεν είναι πολύ καλό να ακούσω το όνομα του πρώτου, ήταν ο κύριος Μερούσης που τερμάτισε δεύτερος. Αλλά πριν πάμε στα υπόλοιπα, θα ήθελα να καλωσορίσω με ιδιαίτερη χαρά τον κύριο Γερουλάνο κοντά μας. Καλημέρα. Η χαρά είναι δική μου, καλημέρα. Και να μας δώσετε καταρχάς το μήνυμα της σημερινής ημέρας, που είναι, ξεπερνά και το όριο του αθλητισμού, έτσι δεν είναι? Ξεπερνάει πολύ το όριο του αθλητισμού. Είναι ένα μεγάλο στοίχημα το οποίο κερδίζει σήμερα η Αθήνα. Είναι, βλέπουμε στην πράξη πώς μπορεί να δουλέψουν ο αθλητισμός, ο πολιτισμός και ο τουρισμός για να φέρουν ανάπτυξη και πλούτο στον τόπο. Έχουμε 90% πληρότητα στα ξενοδοχεία της Αθήνας και θέλουμε αυτό το πράγμα να συνεχιστεί, να μπει ο μαραθώνιος στους χρυσούς μαραθωνίους του κόσμου. Είναι φέτος, επειδή είναι τα 2.500 χρόνια. Θέλουμε να το κρατήσουμε εκεί και θέλουμε με δύναμη να δούμε τα χρόνια μπροστά, έτσι ώστε κάθε τέτοιο Σαββατοκύριακο να είναι μια γιορτή για την Αθήνα. Ξέρουν περισσότερα οι ξένοι από ό,τι εμείς για το μαραθώνιο, κύριε Γερουλάνο? Αυτό που είναι σίγουρο είναι ότι οι ξένοι τρέχουν μαραθωνίους. Νομίζω ότι οι Έλληνες έχουν πολύ πιο βαθιά συνείδηση του τι σημαίνει ο μαραθώνιος. Αλλά σε ό,τι αφορά το αθλητικό μέρος του, σε όλο τον κόσμο τρέχουν πολλά εκατομμύρια δρομείς, οι οποίοι τριγυρνάνε από πόλη σε πόλη και τρέχουν μαραθωνίους. Και είναι πάρα πολύ σημαντικό να αισθάνεται, να εμπνεύσουμε σε αυτούς τους ανθρώπους ότι τουλάχιστον μια φορά στη ζωή τους πρέπει να τρέξουν το μαραθώνιο της Αθήνας. Διαφήμιση σε δύσκολες στιγμές για την Ελλάδα δωρεάν. Διαφήμιση, μεγάλη διαφήμιση. Πώς θα συνεχιστεί το επόμενο βήμα, το τι έχετε στο μυαλό? Τεράστια διαφήμιση. Καταρχήν ξεκινήσαμε όλη αυτή την προσπάθεια πηγαίνοντας σε κάθε πόλη όπου γίνεται μαραθώνιος και διαφημίζοντας το μαραθώνιο της Αθήνας. Το αποκορύφωμα όλης αυτής της προσπάθειας είναι σήμερα εδώ στο Καλλιμάρμαρο, όπου βλέπει ο κόσμος μια πανέμορφη Αθήνα, ηλιόλουστη, ευχάριστη να τρέξει κανείς. Είναι μια μεγάλη γιορτή. Τώρα προσωπική ερώτηση, αλλά δεν τολμήσω. Δεν θέλετε κι εσείς να πάρετε μέρος, να τρέξετε κι εσείς? Θα ήθελα πολύ, αλλά οι διοργανωτές μου ζήτησαν να είμαι εδώ, να είμαι μαζί με τους επισήμους οι οποίοι έχουν έρθει από όλα τα μέρη του κόσμου, για να φύγουν και αυτοί με τις εντυπώσεις που μπορεί να φύγουν. Μάλιστα, σας ευχαριστήσω πάρα πολύ και καλή συνέχεια. Εγώ ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, να συμπληρώσω εγώ, συνεχίζοντας, ότι είχαμε και τον πρώτο τερματισμό γυναίκας αρκετά λεπτά μετά τους άντρες που φτάσανε εδώ στα 5 χιλιόμετρα, πάντα πριν από λίγα λεπτά δηλαδή. Ήταν μια κοπέλα, τη ρώτησε, τη λένε Βαλεντίνα, φορούσε μπλούζα από τον Πανελλήνιο Σύλλογο, μάλλον ήταν αθλητρία και γι' αυτό τα κατάφερε πρώτη. Και περιμένουμε να τερματίσουν και οι άνθρωποι μας, έτσι. Η ομάδα του Sky που τρέχει. Σε κάνα μισάωρο, τεταρτάκι λογικά. Των 15, μια ομάδα μάλλον των 15 ατόμων. Έτσι, έτσι. Θα καθυστερήσουν λίγο, απόλυτο λογικό, δεν είναι τόσο καλά γυμνασμένοι, αλλά τουλάχιστον θα τερματίσουν. Όχι τέτοιε πόντε. Η καλύτερη είμαστε. Τρέχουμε καθημερινά. Αυτό είναι αλήθεια. Ωραία, Πόπη μου. Σε ευχαριστώ πολύ για την ώρα. Θα γυρίσουμε και πάλι σε λίγο σε εσένα. Εμείς βλέπουμε ήδη κάποια πλάνα από τον τερματισμό στο Καλλιμάρμαρο, αριστερά στην οθόνη μας. Βλέπουμε την πρώτη γυναίκα η οποία φτάνει στον τερματισμό στα 5.000 μέτρα. Λίγο πριν είχαμε και τους νικητές στους άντρες. Περιμένουμε λίγο μετά και τα 10.000 μέτρα.
στην δεξιά, στην μικρότερη οθόνη, μπορείτε να παρακολουθήσετε και την διαδρομή των γυναικών και των ανδρών πλέον. Έχουν γίνει ένα. Είναι ο μαραθώνιος δρόμος που ξεκίνησε από το στάδιο του Μαραθώνα με κατεύθυνση προορισμό το Καλλιμάρμαρο στάδιο της Αθήνας. Και φυσικά τώρα έχουμε και την γραφική απεικόνηση του σημείου στο οποίο βρίσκονται οι πρωτοπόροι. Εδώ οι πρωτοπόροι. Εδώ βλέπετε τους πρωτοπόρους. Ο ψηλός είναι ο Κικούρουη. Όσοι καταφέρνουν να τον διακρίνουν, έχει καλώς. Θυμίζω, μιλάμε για τον περσινό νικητή. Ζωζεφάτ Κικούρουη. Ένα πολύ μεγάλο όνομα στις μεγάλες διαδρομές. Θέλω να κάνω μια ερώτηση ακόμα στον καθηγητή μας, τον οποίο τον έχουμε εδώ και ο οποίος παρακολουθεί υπομονετικά την όλη διαδικασία. Κύριε καθηγητά, γιατί οι μεροδρόμοι, τουλάχιστον όσοι άνοικαν στα στρατεύματα, πήγαιναν τα μηνύματα με πλήρη οπλισμό? Κατά τον φιλόστρατο υπήρχε νομοθεσία, αλλά ήταν και ηθική δέσμευση παράλληλα. Έπρεπε ο κάθε δρομοκήρυκας, αγγελιοφόρος, να είναι με τον οπλισμό του, γιατί όταν διήρχε το μέσα από πόλεις, από δήμους, έπρεπε να πείσει τον κάθε πολίτη. Τον κάθε πολίτη ότι είναι φερέγγιος. Δεν είναι ένας ρήψασπης ή ένας τρέσας ο οποίος πέταξε τον οπλισμό του και έφυγε από τη μάχη. Δηλαδή ήταν προς ωφέλεια και του αθλητή, αλλά παράλληλα και των κατοίκων. Αυτό έκανε φυσικά τη δουλειά τους ακόμα πιο δύσκολη. Εμείς πάντα βλέπουμε πλάνα τώρα μέσα από το Καλλιμάρμαρο, υπερπροσπάθεια αθλητών και αθλητριών να φτάσουν στον τερματισμό. Βλέπετε πρόσωπα γεμάτα ένταση, ελπίδα και χαρά για τον τερματισμό. Εδώ είναι πάλι τον γκρουπ των πρωτοπόρων. Αυτή είναι στον, εδώ είναι στον κλασικό μαραθώνιο, τα πλάνα που μας έρχονται. Και κάτω δεξιά βλέπουμε και τους αθλητές και τις αθλήτριες που σιγά σιγά φτάνουν στο φινάλε του αγώνα τους στα 5.000 μέτρα. Σε λίγο θα έχουμε τερματισμό και στα 10.000 μέτρα. Αναμένουμε και τα αποτελέσματα ασφαλώς. Όλα αυτά 58 λεπτά πλέον μετά τις 9. Ήδη συμπληρώνουμε περίπου μία ώρα δρόμου. Είχαμε κίνηση στις 9 το πρωί από το στάδιο του Μαραθώνα για τον 28ο κλασικό μαραθώνιο της Αθήνας. Μιλάμε πάντα. Θυμίζω ότι έφυγαν σε 7 γκρουπ οι αθλητές για να μην υπάρξει συνωστισμός, για να μην κινδυνεύσει κανείς κατά τη διάρκεια του αγώνα. Τουλάχιστον όχι στα πρώτα μέτρα, εκεί όπου ο ένας αθλητής είναι πάρα πολύ κοντά στον άλλο. Ο Κώστας Δρόσος του Σιτιακού. Τρίτος Γιάννης Δερβάκης του Σιτιακού. Τέταρτος Γιώργος Μινόρκες. Εδώ βλέπετε σιγά σιγά να τερματίζει ο κόσμος και εδώ πάλι οι αθλητές μας στον μαραθώνιο. Στην κορυφή, αυτούς που βλέπετε είναι Κενιάτες. Είναι ο Σάμι Κόουξλεϊ, ο Τζον Κέιλς και ο Ντέιβιτ Μπόουεν. Δεν μπορώ να διακρίνω αυτή τη στιγμή πάντως τους υπόλοιπους, τον Κεκουρού για παράδειγμα, αλλά μέσα στο πλήθος είναι εκεί. Η πρώτη τετράδα δηλαδή αυτή στην σειρά είναι τα ονόματα για τα οποία σας μίλησα. Είναι οι αθλητές οι οποίοι μόλις ακούσατε. Κάπου δίπλα τους, λίγο πιο πίσω τους. Είναι και ο περσινός νικητής. Πάμε το τερμά. Πρέπει να πλησιάζουν, νομίζω, σιγά σιγά στην Παλίνη. Δεν είμαι απόλυτα βέβαιος. Παρακολουθώ και εγώ τη γραφική απεικόνηση που έχουμε κάτω δεξιά στην οθόνη μας. Αλλά δεν πρέπει να απέχουν πάρα πολύ από το δεύτερο, από το δεύτερο σημείο ανεφοδιασμού. Και η μοναχική δρομής, είτε έχουν ξεχωρίσει, είτε έχουν μείνει λίγο πίσω. Γιάννη, πέρα λίγο σιγά, ρε, σιγά λίγο, Γιάννη, σιγά. Γιάννη, σιγά λίγο, σιγά λίγο. Μπορεί αυτή τη στιγμή, για παράδειγμα, να μην διακρίνουμε πολύ κόσμο στα ερημικά σημεία της Αθήνας, αλλά πιστέψτε με, στα σημεία που υπάρχουν κατοικίες, στις κατοικημένες περιοχές καλύτερα, υπάρχει πάρα πολλοί κόσμος ο οποίος έχει βγει για να υποδεχτεί, να χειροκροτήσει τους αθλητές, να τους επιθυμήσει, να τους δώσει κουράγιο για αυτή την υπερπροσπάθεια που κάνουν. Για κράτα να πάω λίγο πιο μέσα τώρα. Τίποτα δεν έχει, το πόδι του είναι, μη συναχωριέσαι. Άστο, άστο. Νομίζω ότι υπάρχει αρκετός κόσμος και στο Καλλιμάρμαρο αυτή τη στιγμή. Το πλάνο που μας δίνει αυτή τη στιγμή. Ναι, μπαίνει πάρα πολύς κόσμος στο Καλλιμάρμαρο. Βλέπετε. Διάφορες ηλικίες. Μικρά παιδιά, μεγαλύτεροι.
Αυτή είναι η δύναμη του αθλητισμού. Ενώνει τους πάντες. Για να πάμε στον Άρη Τσιάρα, πάμε στο Καλλιμάρμαρο. Άρη. Χαίρετε, έχουμε δίπλα μας την Έρικα Πρεζεράκο, πρωταθλήτρια του Επικοντό, η οποία έτρεξε μόλις τερμάτισε από την κούρσα των 5 χιλιόμετρων. Πώς ήταν η εμπειρία σου? Φανταστική, φανταστική. Όσοι δεν τρέξατε, χάσατε. Πραγματικά. Είναι η πρώτη σου συμμετοχή σε... Είναι η πρώτη μου συμμετοχή και πραγματικά χαίρομαι που το έβγαλα και είμαι πολύ χαρούμενη. Τι πιστεύεις ότι σημαίνει για την Αθήνα να έχει ένα τέτοιο μαραθώνιο, μια τέτοια διοργάνωση που είναι η γενέτειρα όλων των, κατά τον κύριο Πιτσαξή, μάλιστα, η γενέτειρα όλων των αθλημάτων? Το πιο σημαντικό για το συγκεκριμένο αγώνα είναι ότι αν αναλογιστούμε στη μάχη που έγινε, κερδίσαμε. Φανταστείτε, θα γινόταν αν δεν κερδίζαμε, αν κερδίζαν οι Πέρσες, πόσο διαφορετικό ήταν ο δυτικός πολιτισμός. Έχει πολύ δυνατό συμβολισμό και ευγνωμονώ όταν υπάρχουν τόσοι άνθρωποι που κάνουν αυτή την προσπάθεια και κατεβαίνουν στο μαραθώνιο. Ευχαριστούμε πολύ. Εγώ ευχαριστώ. Αυτά λοιπόν από το Καλλιμάρμαρο. Άρη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την ώρα. Θα πάμε στον Νίκο Σάλτα, στην Παλίνη. Φτάνουν σιγά σιγά οι πρώτοι αθλητές από τον μαραθώνιο. Νίκο. Σε 7 χιλιόμετρα περίπου θα φτάσουν εδώ πέρα, εδώ στην Παγίνη που είναι και σταθμός ανεφοδιασμού για τους αθλητές, ότι χρειαστεί να προσκεφθούν πόντες βοήθειες. Είναι ένα παρατεταμένο ανηφορικό τμήμα που θα συνεχιστεί μέχρι και τον κόμβο της Αγίας Παρασκευής. Σε περίπου 7 με 10 λεπτά περιμένουμε να περάσουμε από εδώ. Μάλιστα. Το πρώτο γκρουπ των αθλητών ως επιτοπλίστων στη μεγάλη τους πλειοψηφία, βέβαια. Ωραία. Είναι και νιάτες που οδηγούν την κούτσα. Πάμε στην Πόπη Τσαπανίδου και πάλι στο Καλλιμάρμαρο. Πόπη μου, εγώ απλά να πω ότι έχουμε και τους νικητές, τουλάχιστον όσον αφορά στα 5 χιλιόμετρα. Πρώτος ο Χριστόφορος Μερούσης του Πανελληνίου, με χρόνο 15 λεπτά και 27 δευτερόλεπτα. Στην δεύτερη θέση τερμάτισε ο Κωνσταντίνος Δρόσος, με χρόνο 1:15.56. Τρίτος ήταν ο Γιάννης Ζερβάκης, με χρόνο 16.07. Αυτά είναι τα επίσημα στοιχεία από τον ΣΕΓΑΣ. Αυτοί είναι οι πρώτοι τρεις νικητές. Πόπη. Συγχαρητήρια βεβαίως σε αυτούς, αλλά και σε όλους τους άλλους που συνεχίζουν και φτάνουν. Δεν μπορείς να φανταστείς τι βλέπουμε εδώ στον τερματισμό, ανθρώπους οι οποίοι φτάνουν χαλαροί σαν να μην έχουν τρέξει καθόλου. Κάποιοι άλλοι με μεγαλύτερη προσπάθεια από όλη αυτή τη διαδρομή. Μικρά παιδάκια που τρέχουν με το χαβόγιολο στα χείλη. Είναι απίστευτες οι εικόνες. Εμείς, Πόπη, συγγνώμη που σε διακόπτω, αλλά βλέπουμε παράλληλα τον πρώτο το αγωνίσματος των 10 χιλιόμετρων να μπαίνει στο Καλλιμάρμαρο. Με το λευκό μπλουζάκι και το κόκκινο σόρτ. Τον διακρίνουμε πίσω από το υπόλοιπο. Αυτός. Μόλις πέρασε λοιπόν. Νάτος. Είναι αθλητής του Ολυμπιακού, έτσι, αν κρίνουμε και από τη φανέλα του. Έχουμε λοιπόν και τον πρώτο τερματισμό για τα 10.000. Αλλά περιμένουμε να τερματίσει και η ομάδα του Sky, που τρέχει για πολύ καλό σκοπό. Τρέχει για την αγάπη και την πίστη. Τρέχει δηλαδή για τα σωματεία αυτά που δίνουν βοήθεια. Κύριε Φταθιάδη, καλώς ήρθατε. Ο κύριος Βλάχος Χρήστος είναι κοντά μας, είναι ο πρόεδρος της πίστης. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Χαρά δική μας, θα μας πείτε δύο λόγια για το σκοπό. Βεβαίως. Εδώ προσπαθούμε να μαζέψουμε αυτή τη στιγμή οικονομική βοήθεια. Οι σύλλογοι των γονιών παιδιών που τα παιδιά τους πάσχουν από καρκίνο και νοσηλεύονται στις κλινικές των παιδιατρικών νοσοκομείων, να μπορούμε να αντεπεξέλθουμε στα μεγάλα έξοδα και να βοηθήσουμε τους γονείς και τα παιδιά που το έχουν τόσο. Υπάρχει ευαισθησία από το κόσμο. Βεβαίως και υπάρχει. Ενημέρωση όμως δεν υπάρχει καλή. Και εδώ με την πρωτοβουλία του Sky πρέπει να ενημερώσουμε όλο τον κόσμο, γιατί πρέπει να γίνει αιμοδότης, δότης αιμοπεταλίων και δότης μυελού των οστών, να μπορούμε να σώσουμε και άλλα παιδιά. Αυτό το μήνυμα μας περάσει έτσι σήμερα. Γι' αυτό τρέχει η ομάδα του Sky. Να είστε καλά, σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Βλάχο. Και πάλι σε εσάς. Πάρα πολύ ωραία και αυτά τα παράλληλα γεγονότα τα οποία βοηθούν. Νίκο Σάλτα, στην Παλίνη. Νίκο. Έχει αρχίσει εδώ, Αριστοτέλη, εδώ έχει αρχίσει και πίκνα. Πνώνει ο κόσμος, έρχεται ο κόσμος να παρακολουθήσει το πρώτο και δυνατό γκρουπ βασικά βέβαια. Δεν ακούμε τον Νίκο Σάλτα, Εγώ απλά να θυμίσω πάρα πολύ γρήγορα πριν πάμε στον Άρη Τσιάρα τους νικητές. Ο Χριστόφορος Μερούσης ήταν ο πρώτος που τερμάτισε στα 5.000 μέτρα. Ο Κωνσταντίνος Δρόσος δεύτερος και τρίτος ο Γιάννης Ζερβάκης. Αυτοί είναι οι τρεις νικητές στα 5.000 μέτρα. Νικητές ασφαλώς είναι όλοι όσοι απλά και μόνο συμμετέχουν. Δεν χρειάζεται καν να τερματίσει κάποιος σήμερα. Πάμε στον Άρη Τσιάρα. Άρη. Δίπλα μας τον Καλίτο Θεοδόση, ο οποίος είναι ο νικητής της κούρσας των 10.000 μέτρων. Θεοδόση, πώς ήταν η εμπειρία σου στη σημερινή κούρσα? Πολύ καλή εμπειρία. Βέβαια, έχω ξανατρέξει άλλα τα δύο προηγούμενα χρόνια. Είχα πλασταριστεί στις τρεις πρώτες θέσεις. Φέτος κατάφερα να κερδίσω. Μαζί με τη γιορτή που έχουν στα 2.500 χρόνια. Είμαι πολύ ευχαριστημένος. Και συνεχίζουμε.